Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ονομάζομαι Manos Macromallis, είμαι ο Γενικός Διευθυντής της PARKGURU. Η PARKGURU είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε περίπου πριν από 2 χρόνια το ταξίδι της, με σκοπό να καινοτομήσει στο επιχειρηματικό μοντέλο του πάρκινγκ. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι πηγαίναμε κάπου, βλέπαμε πάρκινγκ και απλά μπαίναμε μέσα. Εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Να έχουμε ένα mobile application, στο κινητό μας που όλοι έχουμε από ένα. Να, πριν φτάσουμε στο κομμάτι του πάρκινγκ, να μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να παρκάρουμε σε πάρκινγκ που είναι κοντά στο προορισμό μας, μακριά από το προορισμό μας, φθηνό, ακριβότερο, με παροχές όπως πλήσιμο αυτοκινήτου ή οτιδήποτε άλλο, με ειδικές προσφορές. Άρα ουσιαστικά μεταφέρουμε την επιλογή στον χρήστη να παρκάρει, όχι στην πρώτη του επιλογή που θα συναντήσει μπροστά του, αλλά στην επιλογή που αυτός θέλει. Ξεκινήσαμε πριν από, όπως είπα, πριν από 2 χρόνια περίπου, με το κομμάτι του booking και των operations πάνω σε parking. Δημιουργήσαμε 2 εφαρμογές, μία για Android, μία για iOS. Και παράλληλα δημιουργήσαμε και μία web εφαρμογή, ώστε κάποιο να κάνει pre-book τα parking του, αν θέλει, από το σπίτι, πριν καν φύγει για να πάει στο προορισμό του. Εν συνεχεία, τους τελευταίους 3-4 μήνες, εφόσον φτάσαμε και έχουμε εκατοντάδες σημεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, αποφασίσαμε να πάμε ένα παρακάτω και να αρχίσουμε να βλέπουμε συστήματα. Αυτοματισμούς, μπάρες, αυτόματους πολιτές, οτιδήποτε δηλαδή αφορά την υποδομή του πάρκινγκ, ώστε να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πιο ολοκληρωμένη και πιο σωστή ποιότητα υπηρεσιών. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία μας, για κάτι το οποίο προαναφέραν και οι συνάδελφοί μου, ο κύριος Καρλάτος και ο κύριος Φλάμπουρα σε νωρίτερο session, είδαμε την ανάγκη για το κομμάτι του peer-to-peer στα parking και δημιουργήθηκε η PARKGENE και το Gene Wallet, προκειμένου να μπορούμε να αγοράζουμε τα parking με δικό μας token, με τα Gene Tokens. Δεν θα μείνω σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως ήδη έχει αναφερθεί. Τι έχουμε δει μέσα από το ταξίδι μας? Ότι το κομμάτι των parking έχουν πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 50% θέλουν να χρησιμοποιούν εφαρμογές κινητών. Τεχνολογίες που βελτιώνουν και διορθώνουν το access control και το payment. Θέλει ο χρήστης να έχει ευκολία. Υπάρχει collaboration μεταξύ των parking, του transportation εν γέννη. Βλέπουμε εφαρμογές πλέον ότι, υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες τους λες ότι θέλω να πάω από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β και σου επιλέγουν με ποιο τρόπο θα πας, πού θα πας, πού θα παρακάρεις το αυτοκίνητό σου, τι μέσα μεταφορά θα πάρεις, αν θα πάρεις Uber, αν θα πάρεις οτιδήποτε. Άρα, εν γέννη, αλλάζει όλο το experience του χρήστη σε επίπεδο μεταφοράς. Άρα, τελικά, εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για παρκάρισμα αυτοκινήτων. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το κομμάτι του transportation και του mobility. Το parking είναι ένα κομμάτι αυτού. Γυρνώντας, λοιπόν, σε ένα κομμάτι που αφορά τα smart cities. Η περίπου το 30% της κίνησης των parking δημιουργείται από ανθρώπους που ψάχνουν γύρω-γύρω να παρκάρουν σε σημεία, είτε ψάχνοντας ένα πάρκινγκ, είτε ψάχνοντας να βρουν κάποιο σημείο για να παρκάρουν. Αυτό δημιουργεί traffic, αυτό δημιουργεί μόλυνση, αυτό δημιουργεί κατανάλωση βενζίνης, φθορά αυτοκινήτων, κόστος. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 44 ώρες το χρόνο ξοδεύει κάποιος κατά μέσο όρο για να ψάχνει πάρκινγκ. Νομίζω σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, 44 ώρες είναι αρκετό χρονικό διάστημα, μόνο και μόνο για να γυρνάς γύρω-γύρω για να ψάχνεις να παρκάρεις. Και ερχόμαστε στο κομμάτι των πόλεων. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε και νωρίτερα η ομιλία του κ. Χαμπίδη, η οποία γυρνάει γύρω από το κομμάτι του πολίτη. Δηλαδή, εδώ και 1-2 χρόνια ακούγαμε, για 3 χρόνια σχεδόν, ακούγαμε για smart cities και ακούγαμε για τεχνολογίες, ακούγαμε για λύσεις, ακούγαμε για συστήματα. Δεν ακούγαμε μέχρι τώρα το τι θα κάνει τον πολίτη να είναι καλύτερος. Αν η πόλη θα ακούσει και θα καταλάβει τις ανάγκες του πολίτη και αν θα εφαρμόσει κάτι σε σχέση με τις ανάγκες του πολίτη και όχι με τα διεθνή trends. Θεωρούμε ότι πλέον έχουν οριμάσει τεχνολογίες και τον big data και το κομμάτι του Internet of Things. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί, πάρα πολλοί sensors οι οποίοι συνομιλούν μεταξύ τους, ανταλλάσσουν πληροφορίες καθημερινά και βοηθάνε και κάνουν τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Με αποτέλεσμα, για να έρθουμε στο κομμάτι του parking, να φεύγουμε πλέον από παραδοσιακά μοντέλα, όπως ήταν το παρκόμετρο που πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε δει και να θυμόμαστε, και να πηγαίνουμε σε εφαρμογές, οι οποίες εφαρμογές μας βοηθάνε στο να κάνουμε εύκολη τη ζωή μας.
Μελέτες έχουν δείξει ότι το κομμάτι του πάρκινγκ είναι η δεύτερη, ή το δεύτερο ή το τρίτο revenue stream σε έναν δήμο, κατά μέσο όρο πάντα. Σε άλλους δήμους μπορεί να είναι το τρίτο, σε άλλους το δεύτερο. Επίσης, οι μελέτες έχουν δείξει ότι πόλεις οι οποίες έχουν ενσωματώσει τεχνολογίες, Internet of Things, smart parking και ούτω καθεξής, έχουν αυξήσει αυτό το revenue μεταξύ 20 και 30%. Δηλαδή, ένα τέταρτο παραπάνω έσοδο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες υποδομές του Δήμου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα έργα στο Δήμο, για πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως τα κάνουμε και τα χρησιμοποιούμε. Εμείς λοιπόν, σαν PARKGURU, τι κάνουμε? Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας αναλύσω σήμερα, γιατί ήδη έχει περάσει και η ώρα και φαντάζομαι όλοι είστε κουρασμένοι, λύση προς λύση, τι είναι αυτό το οποίο υλοποιούμε. Εμείς λειτουργούμε σαν enabler για τους Δήμους, λειτουργούμε στη λογική του συνεργάτη, του να βοηθήσουμε το Δήμο να αναπτύξει το έσοδό του, με μηχανισμούς και υποδομές που στείλουμε για big data, άρα συλλέγουμε στοιχεία μέσα από τις εφαρμογές μας, τα οποία μπορούμε να τα δώσουμε στο Δήμο για περαιτέρω ανάλυση. Δημιουργούμε ευτυχισμένους πολίτες, όχι επειδή πληρώνουν, αλλά επειδή η ζωή τους γίνεται εύκολη. Χρησιμοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύσσουμε εμείς εσωτερικά από διά μας ομάδα ανάπτυξης. Και τέλος, όλες αυτές τις πρακτικές, επειδή είναι σταθερές, μπορούμε και τις εφαρμόζουμε σε πολλούς Δήμους πολλαπλώς. Στο κομμάτι λοιπόν του Parking Solutions, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε robust payment platforms για το κομμάτι των Δήμων, ώστε να μπορούν να γίνονται πληρωμές. Κάνουμε integration με διάφορους vendors. Έχουμε κάνει αρκετά μεγάλο integration με τη Cisco στην πλατφόρμα της. Συζητάμε ήδη και με άλλους vendors για να είμαστε integrated μαζί τους, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιηθούμε σε πολλούς Δήμους. Και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μεγάλο εκτενούς scalability στις υποδομές που παρέχουμε. Αυτά είναι κάποια από τα συστήματα τα οποία έχουμε εγκαταστήσει σε κάποια πάρκινγκ δημοτικά. Δεξιά τέρμα βλέπετε αυτόματους πολιτές που μπαίνουν σε χώρους πάρκινγκ στα πεζοδρόμια, προκειμένου κάποιος να πάει και να πληρώσει μέσα από με την κάρτα του το voucher του εισιτηρίου. Αριστερά το δεξιά είναι και με credit card και με νόμισμα. Το μεσαίο είναι μόνο με credit card. Δήμος Τρικάλων. Πριν από περίπου 10-12 μήνες, ξεκινήσαμε και τρέξαμε ένα πιλωτικό στο Δήμο Τρικάλων. Το κάναμε σε συνεργασία με τη Cisco. Εκεί πέρα έχουμε βάλει περίπου 50 slots, 50 parking σε πρώτη φάση, τα οποία ουσιαστικά έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες στο δρόμο. Υπάρχει η δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή μας να βλέπουν οι χρήστες αν το parking είναι ελεύθερο ή όχι. Δεν μπορούν να το κάνουν book, δεν μπορούν να το κλείσουν τη θέση, γιατί προφανώς μέχρι να φτάσουν στο σημείο που είναι το parking μπορεί η θέση να έχει δεσμευθεί. Παρ' όλα αυτά μπορούν να κάνουν το εξής. Με το που παρκάρουν, έχουν την εφαρμογή μας. Στην εφαρμογή μας μέσα έχουν καταχωρήσει το αυτοκίνητό τους και μπορούν χωρίς καν να βγουν από το αυτοκίνητό τους να αγοράσουν το voucher που θέλουν, δηλαδή να πούνε ότι πάρκαρα εδώ, σε αυτή τη θέση, για τις επόμενες 2 ώρες, να χρεώσουν την πιστωτική τους κάρτα με 2 ευρώ, με 3 ευρώ, ποια είναι η εμπορική πολιτική, και να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. 15 λεπτά πριν λήξει το voucher αυτό, λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό τους, όπου τους λέει ότι σε 15 λεπτά λήγει ο χρόνος του πάρκινγκ. Αν για κάποιο λόγο δεν έχουν ολοκληρώσει αυτό το οποίο κάνουν, μπορούν πολύ απλά, χωρίς καν να κουνηθούν από τη θέση τους, μέσα από το κινητό τηλέφωνο, να κάνουν top-up, να γεμίσουν δηλαδή και να αγοράσουν άλλη μια ώρα, άλλες 2 ώρες πάρκινγκ. Άρα δεν θα είναι παράνομοι, ο Δήμος έχει έσοδα και παράλληλα δεν διακόψανε τη δουλειά τους για να πάνε να βρουν ένα περίπτερο, να πάνε να βρουν ένα πολιτή, ένα οτιδήποτε για να αγοράσουν μια κάρτα. Αυτό το κομμάτι ίσως είναι και από τα πιο σημαντικά, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή του πολίτη εύκολη. Όμως, αν τελικά δεν επιλέξουν να αγοράσουν περαιτέρω χρόνο, τότε λαμβάνει ο Δήμος ένα σήμα, όπου λέει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχει υπερβεί το χρόνο παρκαρίσματος, δεν έχει κάνει το PAP την πληρωμή του. Με αποτέλεσμα, πάει ο Δημοτικός Αστυνομικός, έχει τον αριθμό κυκλοφορίας και προχωράει σε έκδοση κλήσης, αν εξακολουθεί το αυτοκίνητο να βρίσκεται εκεί παρκαρισμένο. Άρα ουσιαστικά από τη μία, ναι, προστατεύουμε τον πολίτη, δημιουργούμε ευκολίες για τον πολίτη προκειμένου να μπορέσει να κάνει γρήγορα και εύκολα τη δουλειά του. Αλλά από την άλλη, δίνουμε και τα χέγγια και τα εργαλεία σε κάθε Δήμο, προκειμένου να μπορεί να αυξήσει τα έσοδά του και για όσους δεν ακούνε, να εισπράττει λεφτά. Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Πολύ γρήγορα και εντάχει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις.
κάτι. Καμία πορεία. Τους καλύψατε. Να ρωτήσω εγώ. Ή τους υπνώτησα, δεν ξέρω. Ναι, τα δύο. Να ρωτήσω εγώ γιατί έχετε μείνει στον χρόνο, έχετε και περίσσεμα. Δηλαδή, εκτελείτε δηλαδή, με λίγα λόγια, βοηθάτε λέει τους πολίτες, λέτε τους πολίτες, έτσι. Εκεί που εκτελούν το μεταφορικό, εκεί που κάνουν τις μετακινήσεις τους. Ναι. Θα έρθει ένα Υπουργείο καμιά ώρα και στιγμή να σας πει ότι εκτελείτε μεταφορικό έργο, βλέπετε, taxi beat. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν μπορώ να την απαντήσω. Πρέπει να ρωτήσουμε το Υπουργείο. Αλλά θεωρητικά όχι, διότι εμείς ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι είμαστε ένα άλλο κανάλι πληρωμών. Άρα πρακτικά, απλά πόσες φορές μας έχει τύχει να πάμε, κάπου να παρκάρουμε, στο Κολωνάκι. Να πάρουμε μια κοντινή περιοχή. Όπου κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο και λέμε. Πώς έχω καταφέρει να παρκάρω στο Κολωνάκι καταρχήν. Οκ, εντάξει. Όποιος κατάφερε όμως. Το επόμενο βήμα είναι πού θα βρει ένα περίπτερο να αγοράσει μια κάρτα. Αυτό το περίπτερο δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ πουθενά. Και η κάρτα μπορεί να είναι του 1 ευρώ, μα εγώ θέλω το 1, έχει 2 και ούτω καθεξής. Πού είναι ο κ. Χαμπίδης, να πούμε ότι είναι δάχτυλο του Δήμου Αθηναίων για να κόβει κλήσεις. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν να κάποιο από το mobile application που έχει, χωρίς καν να βγει από το αυτοκίνητό του, να αγοράσει το χρόνο του παρκαρίσματος μέσα από το κινητό του. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν για το δημοτικό αστυνομικό αντί να ψάχνει και να βρει τις κλήσεις, τις καρτούλες πάνω, και πόσο μεγαλύτερη αξιοποίηση θα κάναμε του ανθρώπινου δυναμικού των δημοτικών αστυνομικών, αν απλά λαμβάνανε ενημερώσεις για το ποια αυτοκίνητα έχουν πληρώσει και το ποια όχι. Άρα η λογική μας και η προσέγγιση μας είναι να βοηθήσουμε και τις δύο πλευρές. Και την πλευρά του Δήμου και την πλευρά των πολιτών. Κύριε Χαμπίδη, το σύστημα θα επέτρεπε νομικά την άμεση επιβολή της κλήσης remotely. Το λέω νομικά γιατί σίγουρα, κατά με άλλους τρόπους μπορεί. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε. Μην κλέβω το χρόνο. 13, 12. Εντάξει, το περπάτημα δεν πιάνει. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Το πρόβλημα της φωτογραφικής κλήσης στη χώρα είναι ένα πρόβλημα κυρίως, και εδώ αρχίζουν τα αστεία, επίδοσης της κλήσης. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εκδώσεις μια φωτογραφική κλήση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιδώσεις μια φωτογραφική κλήση. Το έχουμε ψάξει εκτενώς. Γιατί ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο, η εφορία θεωρεί αρκετά επαρκές για την ίδια να μας επιδίδει πρόστιμα ακόμα και ηλεκτρονικά, να μας τα στέλνει. Στο email μας. Γι' αυτό πήγα να το ταυτίσω λίγο. Αντιθέτως, είναι πολύ δύσκολο να επιδώσουμε φωτογραφική κλήση. Ενώ είναι εύκολο να την, δηλαδή να τη βγάλουμε, να την επιδώσουμε είναι δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο νομικά, είναι περίπλοκο.